άποψή σας για τις τελευταίες εξελίξεις στην ΑΕΛ και αν είστε αισιόδοξος για την επόμενη μέρα? Ναι, αισιόδοξος είμαι για την επόμενη μέρα. Σίγουρα θα υπάρξει κάποια λύση στο πρόβλημα. Πιστεύω η ιστορία της Λάρισας δεν επιτρέπει να γίνονται τέτοια γεγονότα. Από εκεί και πέρα ο κύριος Πλεξίδας είναι ο ιδιοκτήτης της ομάδας, αλλά δεν πρόκειται για μια επιχείρηση όπως σε κάποιες άλλες περιπτώσεις. Το ποδόσφαιρο είναι κάτι διαφορετικό και πιστεύω ότι θα πρέπει να ενεργοποιηθούν επιφανείς Λαρισαίοι και να περάσει η ομάδα σε χέρια Λαρισαίων. Επίσης προπονητές έχει ικανότητα του η Λάρισα και θεωρώ και πρέπει ο προπονητής να είναι από τη Λάρισα. Η στάση των οργανωμένων, η χθεσινή, το πανό, το οποίο έφερε και το αποτέλεσμα αυτό της αναστολής της λειτουργίας της ομάδας, εσάς σας βρίσκει σύμφωνος? Ίσως ήταν κάτι ακραίο, αλλά αυτό βγάζει την αγωνία των φιλάθλων, των οργανωμένων φιλάθλων όσον αφορά τις εξελίξεις στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Και δεν μπορεί μια ομάδα σοβαρή που έχει στόχους και προοπτικές να αλλάζει κάθε εβδομάδα προπονητή, να μην έχει το απαραίτητο δυναμικό και να μπορέσει έτσι να πάει στην παραπάνω κατηγορία. Γιατί το όραμα όλων των Λαρισαίων είναι αυτό, να ανεβεί η ομάδα στην Super League. Ποιο είναι το σχόλιο σου για τις τελευταίες εξελίξεις στην ΑΕΛ? Πιστεύω με αυτή την έδοξη ιστορία που έχει η ομάδα μας εδώ στην Λάρισα, είναι μια ντροπιαστική σελίδα σε αυτή την πολύχρονη ιστορία της και γνώμη μου είναι ότι ο κύριος Πλεξίδας έπρεπε να είχε φύγει εδώ και καιρό. Ωραία, είσαι αισιόδοξος εσύ για την επόμενη μέρα? Τα πράγματα δυστυχώς έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ. Δυστυχώς αυτός ο κύριο, το λέμε σχετικά, μας έχει καταδύσει καφενείο, όλοι αυτό λένε, και το μέλλον της ΑΕΛ είναι αβέβαιο πλέον. Συμφωνείς με τη στάση των οργανωμένων τη χθεσινή και με το πανό? Ναι, είναι μια αντίδραση. Είναι μια αντίδραση. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο. Είναι μια αντίδραση από όλους τους οπαδούς της ΑΕΛ. Γιατί έχουν μαζευτεί πάρα πολλά. Γιατί λάθος κινήσεις, έχουμε αλλάξει 15 προπονητές. Εντάξει, αυτό έχουμε γίνει περίγυλος παντού. Η ΑΕΛ είναι μια ομάδα η οποία πέρασε από πολλά στάδια. Είχαμε τον Πυλαδάκη. Τελικά δεν κατάφερα να κάνει κάτι. Ήρθε ο Πλεξίδας. Επιτέλους θα βρεθεί ένας σωστός πρόεδρος και ένας σωστός επιχειρηματίας να μπορέσει να κρατήσει αυτή την ομάδα ψηλά. Τη στάση εσείς των οργανωμένων, τη χθεσινή με το πανό, συμφωνείτε μαζί τους? Βεβαίως, συμφωνώ. Βεβαίως. Εσείς περιμένατε πως θα έφτανε στα άκρα η κατάσταση? Όχι. Δεν το περίμενα ότι θα φτάσει εκεί πέρα. Και ότι θα βάλουν λουκέτο. Σύμφωνα με αυτά που γράφουν και λένε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι εφημερίδες. Δεν έφτανα ποτέ ότι η ΑΕΛ θα βάλει λουκέτο. Τώρα τι γίνεται από εδώ και πέρα, να περιμένουμε? Πέρα πρέπει να βρεθεί ένας σωστός άνθρωπος να στηρίξει την ΑΕΛ. Για να μην μπορεί να είναι τοπικός παράγοντας της Λάρισας που να την πονάει αυτή την ομάδα. Καλά, ευχαριστώ πολύ. Να ρωτήσουμε και τον κύριο εδώ στο βάθος, ποιο είναι το δικό του σχόλιο για όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στο στρατόπεδο της Λαρίσας? Εμένα προσωπικά ματώνει η ψυχή μου για αυτή την ομάδα, διότι γαλοκυθήκαμε από 15 χρόνια παιδάκια και αυτά τα οποία συμβαίνουν προσωπικά εμένα ματώνει η ψυχή μου. Μια η ομάδα η οποία δίδαξε ποδόσφαιρο το 80-90 και όπου και αν έπαιζε ήταν η πιο εμπορική ομάδα. Ήμασταν τόσο περήφανοι στη Λαρισαία και όλοι οι Θεσσαλοί και σήμερα αυτά τα οποία συμβαίνουν είναι πάρα πολύ λυπηρά για τη Λάρισα. Παρακαλώ πάρα πολύ τον κύριο Πλεξίδα να ανακαλέσει τις αποφάσεις του. Είναι ντροπή και για αυτόν αλλά και για τη Λάρισα. Να το σκεφτεί πάρα πολύ καλά και ας ανακαλέσει τις αποφάσεις του. Όσον αφορά η στάση του Μόστερ, αυτά τα παιδιά κατά τα άλλα σεβαστά τον αγώνα το οποίο κάνουν, αλλά δεν πρέπει όμως και αυτά τα παιδιά το τραβάνε τόσο πολύ. Θα πρέπει να είναι πιο ύπνιες αποφάσεις τους και να αφήσουν έναν άτομο να κάνει τη δουλειά του. Έκανα λάθη. Όλοι κάνουμε λάθη. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να καταδικάζουμε έναν άνθρωπο. Διότι τα προβλήματα λύνονται πάντα με διαφορετικό τρόπο και όχι με ακραίες αποφάσεις. Είμαι ένας παλιός φίλαθλος της ΑΕΛ που έζησα τις καλές και τις κακές στιγμές της ΑΕΛ. Αυτή τη στιγμή Μπορεί, τα λάθη του Πλεξίδα μπορεί να έγιναν μερικά λάθη, αλλά καταδικάζω και τους μοστεράδες. Απογορεύεται να πάνε στην κεντρική πλατεία και πάνω στην ΑΕΛ να γράψουν τη λέξη «Φύγε στο χωριό σου, Πλεξίδα». Διότι τόσοι Λαρισαίοι που βρεθήκαμε σε δύο συνέδρια, δεν βρέθηκε ένας Λαρισαίος να βάλει μια δραχμή. Και βρέθηκε ο Πλεξίδας, πήρε την ομάδα, την προχωράει. Θα πάρει και καλό προπονητή, θα πάρει και άλλους παίχτες. Και εγώ είμαι υπέρ του Πλεξίδα και κατά το Μόστερ. Κάνει λάθη όμως ο κ. Πλεξίδας, τα οποία φαντάζομαι παραδέχεστε. Παραδέχομαι, έκανε μερικά λάθη, αλλά πιστεύω ότι τα πολλά λάθη θα διορθώσει μερικά πράγματα. Και όσο πιστεύω θα έρθει η μέρα που θα είναι καλή. Είστε αισιόδοξοι τώρα για την επόμενη μέρα? Ναι, ναι. Ο Πλεξίδας θα ξαναγυρίσει πάλι στην ΑΕΛ, είμαι σίγουρος, διότι έβαλε τα λεφτά του, δεν βάλει και άλλα λεφτά και την ομάδα θα τη βγάλει.